3-3 το σκορ και συνεχίζουμε με Στέλλα και Εύη. Έτοιμες! Έφυγαν τα κορίτσια μέχρι στιγμής. Στις δύο γυναικείες αναμετρήσεις οι κόκκινες έχουν επικρατήσει. Αν επικρατήσει και η Εύη, τώρα θα κάνουν το 3-3. Ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επηρεαστούν οι γυναικείες αναμετρήσεις μετά την αποβολή της Αφροδίτης, που σήμερα θα ήταν ο στόχος της. Τα χέρια. Η Στέλλα έχει ανέβει τις τελευταίες μέρες. Η Εύη κρατάει ένα μικρό προβάδισμα. Θα ανέβει πρώτη στην ξύλινη πλατφόρμα. Βάζει η Εύη Σαλταφερίδου. Πρώτη φεύγει στη δοκό ισορροπία. Τώρα φεύγει η Στέλλα. 3-3 το σκορ. Το μάζεψαν γρήγορα οι κόκκινοι. Δεν επέτρεψαν στους μπλε να ξεφύγουν. Παρακολουθώ στις τελευταίες αναμετρήσεις, ενώ ο Μπάρτζης έδειξε εκεί με την τεχνική του ένα συγκεκριμένο τρόπο για τις βολές. Αυτόν τον τρόπο ακολουθούν οι κόκκινοι και όχι οι μπλε. Το έκανε ο Σάκης πριν αρκετά γρήγορα. Για να δούμε τα κορίτσια τώρα. Ξεκινάει η Στέλλα, αστοχή στην πρώτη βολή. Πρώτο το τέμι για τη Στέλλα, δεύτερο για τη Στέλλα. Αστοχή, πολύ κακή βολή από την Εύη. Να δούμε αν θα μπορέσει να ρεφάρει η Στέλλα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις γυναικείες αναμετρήσεις. Φέρει ένα πόντο για τα κορίτσια των μπλε. Λάθος βολή από την Εύη Σαλταφερίδου. Τρέχει να στήσει γρήγορα. Επέστρεψε η Στέλλα Ανδρεάδου. Χαμός στους πάγκους. Όλοι όρθιοι. Στέλλα μετακινεί σιγά σιγά. Φωνάζει εκεί ο Νίκος Μπάρτζης. Πρώτο από την Εύη. Δεν έφυγε το δεύτερο. Καλή βολή από την Εύη. Σοφαρίζει. Στο τρίτο το τέμ και τα δύο κορίτσια. Από κάτω η βολή της Στέλλας μετακινεί άλλο λίγο το τοτέμ. Λάθος βολή, δεν έπεσε της Εύης. Στέλλα! Άλλο ένα γρήγορο μάζεμα και για τις δύο. Φωνές και από το Χανταμπάκ εκεί από τον Κατσούλη. Έχει πάρει φωτιά ο κόκκινος πάγκος. Αστοχή η Στέλλα. Τρίτο περνάει μπροστά. Απαντάει η Στέλλα. Τέταρτο για τη Σαλταφερίδου. Πολύ κοντά στο να δώσει προβάδισμα στην ομάδα της και να κάνει το 3-3 στις γυναικείες αναμετρήσεις. Επέστρεψε η Σαλταφερίδου. Δοκιμάζει για τελευταία βολή, δεν το κατάφερε η Στέλλα. Πολύ ψηλά η Σαλταφερίδου. Έφυγε το ξύλο στο ποτάμι, έχει άλλο ένα σπέρ πίσω. Θα τρέξει να το μαζέψει, δεν το κατάφερε η Στέλλα. Σαλταφερίδου σημαδεύει δυνατά με σπόντα, όχι. Άλλη μια βολή και αυτό στο ποτάμι. Τρέχουν τα βραχόψαρα εκεί, κυνηγημένα, τρομάζουν, δέχονται ξύλα στο κεφάλι. Αστοχή η Στέλλα. Σαλταφερίδου άλλη μια βολή στο ποτάμι και αυτό. Τελειώσαν τα ξύλα, το τελευταίο θα φέρει αποτέλεσμα. 4-3 το σκορ. Η Εύη κρατάει ένα μικρό προβάδισμα, θα ανέβει πρώτη στην ξύλινη πλατφόρμα. Πρώτο το τέμι για τη Στέλλα, δεύτερο για τη Στέλλα. Πρώτο από την Εύη. Καλή βολή από την Εύη, σοφαρίζει. Τρίτο περνάει μπροστά, απαντάει η Στέλλα. Τέταρτο για τη Σαλταφερίδου. Έφυγε το ξύλο στο ποτάμι, έχει άλλο ένα σπέρ πίσω. Το τελευταίο θα φέρει αποτέλεσμα. 4-3 το σκορ. Πάμε, Παναγιώτη! Πάμε λίγο! Μπείτε πιο πολύ μέσα. Νικολάς, πάμε λίγο. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν φτάνει η φωνή για την ολική. Αυτό. Πάμε, παιχταρά μου, είμαστε μαζί σου. Παιχταρά μου, σχολό. Δεν ήθελε. Το λάθος σου ξέρεις ποιο ήταν. Όχι. Στην αρχή είσαι δεξί-δεξί και έχεις πάει, ας πούμε, δεν είναι το κέντρο και είσαι εκεί. Και σου φεύγαν όλα. Άμα πήγαινες δεξιά θα το πετύχαινες με το κεντρικό του ξύλου. Και το άλλο, όταν πήγε πιο μακριά, φίλε, έχεις το πόδι το δεξί μπροστά και κάνεις αυτό και δεν έπαιρνες πολύ μέσα.